Με τον Dragon Ball GT να έχει γυρίσει πίσω σε πιο παραδοσιακές ιστορίες, με μεγάλους φλάκους να πολεμούν τον Goku και τους φίλους του, φαίνεται ότι οι fans αποφάσισαν και αυτοί με τη σειρά τους να επιστρέψουν. Αν και δυστυχώς από άποψη ακροαματικότητας, η ιστορία του Baby δεν κατάφερε να φτάσει στα νούμερα του Zeta ή έστω της ιστορίας των μαύρων Dragon Ball, η επιλογή να φέρουν πίσω τον ενήλικο Goku αλλά και να μας παρουσιάσουν μια νέα μορφή έκαναν το θαύμα τους. Μιας και η εμφάνιση του Super Saiyan 4 ήταν το επεισόδιο με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα σε όλη την ιστορία του Baby, και σκέφτοντάς το, βγάζει πάρα πολύ νόημα. Ασχέτως της θεματικής του, το μάγκα του Dragon Ball από το πρώτο τουρνουά πολεμικών τεχνών μέχρι και το τέλος του βασιζόταν πάντα στο λεγόμενο Power Escalation. Ναι, πάντα υπήρχε μια ιστορία, αλλά επίσης πάντοτε από πίσω υπήρχε μια μεγάλη μάχη με έναν δυνατότερο εχθρό. Από το Χελοροτζίνι στον Τένσιν Χάν, μετά στον Πίκολο, στους Σάγιανς, στο Φρίζα, στον Σελ και τέλος στον Μπου. Αλλά γιατί το GT επέλεξε να διακόψει κάτι που δούλευε με επιτυχία τόσα χρόνια? Πραγματικός λόγος για αυτή την επιλογή πηγάζει από τον ίδιο το δημιουργό του μάγκα. Έχοντας δουλέψει συνεχόμενα κάθε μέρα για σχεδόν 15 χρόνια, αρχικά με τον Dr. Slam και συνέχεια με τον Dragon Ball, ο Akira Toriyama ήταν δημιουργικά εξασθενημένος. Είχε δηλώσει ότι μετά τον Super Saiyan 3 δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα μπορούσε να δυναμώσει παραπάνω τον Goku, αλλά κυρίως είχε χάσει τον ενθουσιασμό του. Ήθελε να προχωρήσει σε νέες, αλλά κυρίως μικρότερες ιδέες. Από την άλλη όμως μεριά, είχαμε τη Suasa, που βλέποντας την επιτυχία του Dragon Ball Z, δεν είχε σκοπό να το αφήσει έτσι απλά, άρα επέλεξε να συνεχίσει. Και γιατί να μην το κάνει? Κρίνοντας από τα απίστευτα νούμερα στα τελευταία επεισόδια του Dragon Ball Z, κοινό υπήρχε. Από Animation είχε στην Toei, που είχε ήδη έμπειρο προσωπικό που για χρόνια δούλευε στη σειρά. Άρα το μόνο που έλειπε ήταν μια ιστορία. Αλλά πού πας με μια ιστορία σαν τον Dragon Ball? Έχοντας πολεμήσει τέρατα, εξωγήινους, ανδροειδή και κυριολεκτικά την προσωποποίηση του κακού, ο Goku φαινόταν ακατανίκητος. Έτσι, ο Atsushi Maekawa, σεναριογράφος 30 επεισοδίων της σειράς, μας αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του το 2005 τι πραγματικά συνέβη. Με τις μάχες του Dragon Ball να έχουν φτάσει σε ένα απίστευτο σημείο, υπήρχαν δύο λύσεις. Η πρώτη ήταν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάτι ακόμη μεγαλύτερο, με την ελπίδα ότι ο επόμενος κακός της ιστορίας θα σταθεί αντάξιος των προηγούμενων, ή να πάνε μερικά βήματα πίσω. Αλλά πραγματικά δεν υπήρχε κανένας λόγος που να αναγκάζει την ιστορία να γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη και τα power levels να ανεβαίνουν. Άρα, γιατί να μην γράψουν κάτι πιο απλό και να γυρίσουν πίσω στις ρίζες της σειράς? Όπως ένα παραδοσιακό κυνήγι Dragon Balls, γεμάτο χιούμορ, περιπέτεια, αλλά και φυσικά με μια ιδιαίτερη πινελιά. Ότι αυτή τη φορά θα ψάχνουν Dragon Balls σε όλο το σύμπαν. Αλλά πώς γράφεις μια τόσο απλή ιστορία κρατώντας τον Goku, όταν ο Goku σε αυτό το σημείο μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα? Κάνεις ακριβώς ότι κάνει ένα RPG παιχνίδι ή μια ταινία sequel που δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει την ιστορία του. Παίρνεις τον πρωταγωνιστή σου και του αφαιρείς δυνάμεις. Το πραγματικό μυστικό πίσω από τον Goku που έγινε παιδί δεν ήταν άλλο παρά μια αφορμή για να κόψουν τις δυνάμεις του. Μια ιδέα που άρεσε ακόμη και στον ίδιο τον Akira Toriyama, και αναφέρει ότι αν το είχε σκεφτεί και ο ίδιος, ίσως να μην ολοκληρώνει το μάγκα. Και μιας και γυρνάμε σε πιο απλές ιστορίες, δεν μπορείς να έχεις ένα παραδοσιακό κυνήγι Dragon Ball χωρίς την Bulma. Μόνο που η Bulma σε αυτό το σημείο είναι αρκετά μεγάλη και τα παιδιαρίσματά της από την αρχική σειρά δεν θα της τέριαζαν. Άρα, αυτοσχεδιάζεις και επιλέγεις μια άλλη κοπέλα. Και για καλή του τύχη, ο Akira Toriyama είχε αφήσει την Ban στο τέλος του μάγκα. Έτσι η Ban πήρε ένα makeover στην προσωπικότητά της, προσθέτοντάς της δυναμισμό και τη δίψα για περιπέτεια της Bulma. Αλλά ποιος θα μπορούσε να ήταν ο τρίτος σε αυτό το ταξίδι? Ένα άτομο που θα μπορούσε να κουμαντάρει και τους δύο δίχως να είναι υπερβολικά δυνατός? Μα φυσικά ο Trunks. Ένα άτομο με δυνατό συνέστημα ευθύνης, αλλά επίσης που συνδεόταν με την Capsule Corp και έτσι με όλα τα γκατζετάκια που έρχονται μαζί. Με τη νέα ομάδα, καθώς επίσης και τον Akira Toriyama να δίνει μερικά artworks και μια σελίδα manga αφιερωμένη στο GT, η σειρά ήταν έτοιμη να αρχίσει. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Η ιστορία με το κυνήγι των Dragon Ball ήταν μια τεράστια αποτυχία. Αναγκάζοντας το προσωπικό όχι μόνο να πετάξει ολόκληρες ιστορίες από το παράθυρο και μανιωδώς να φέρνει πίσω τη Super Saiyan μορφή, ίσα ίσα για να θυμίσει τον κόσμο ότι αυτό που βλέπουν τώρα είναι το ίδιο με αυτό που βλέπανε παλιά, αλλά επίσης και με την ακροαματικότητα να πέφτει δραματικά, αναγκάζοντάς τους να γυρίσουν την ιστορία πάλι πίσω σε μια πλοκή με έναν δυνατότερο κακό που ο Goku πρέπει να κερδίσει με μια νέα μορφή. Γιατί αυτός εδώ. Ναι, αυτός εδώ που μοιάζει σαν bootleg παιχνίδι που αγοράζει από περίπτερο. Αυτός είναι το δυνατότερο όν που έχει συναντήσει ως τώρα. Η Toei ανέθεσε στο σχεδιαστή χαρακτήρων της σειράς να σχεδιάσει την απόλυτη μορφή του Goku με μόνες οδηγίες να τον κάνει δυνατότερο από πριν. Άρα ο Katsuyoshi Nakatsuru άρχισε να σκέφτεται απλά. Θέλω Super Saiyan 4 να δείχνει δυνατός. Άρα αρχικά δεν πρέπει να είναι παιδί. Θέλω δυναμικά χρώματα και θα το αφαιρέσω την μπλούζα ώστε με τόσους μύες να δείχνει ακόμη δυνατότερος. Αυτή η διαδικασία έγινε τόσο γρήγορα που ο πραγματικός λόγος που ο Kid Goku και ο Goku 4 έχουν διαφορετικά ρούχα είναι γιατί ο Nakatsuru το ξέχασε. Και όπως φαίνεται το ξέχασε και το υπόλοιπο προσωπικό της Toei, μιας και το νέο σχέδιο εγκρίθηκε. Δεν υπάρχουν καν προσχέδια για το Super Saiyan 4. Η μόνη διόρθωση που πιθανότατα να προέρχεται από τον Akira Toriyama είναι η κοιλιακή του Goku που αρχικά φαίνονται χωρίς τρίχωμα, αλλά στο τελικό σχέδιο ή κάτω καλύπτονται.
Και αυτή η λεπτομέρεια είναι ενδιαφέρουσα. Ως τώρα ξέραμε ότι ο Ακέρα Τοριγιάμα ασχολήθηκε μόνο στην αρχή της σειράς με κάποια σχέδια και κάποιες ιδέες. Τώρα τον βλέπουμε 30 επεισόδια μετά να βοηθάει, με κάνει να αναρωτιέμαι αν και άλλοι κακοί αργότερα είχαν τη δική του πινελιά. Και αν κρίνω από τα σχέδιά τους, μπορεί. Και θέλετε ακόμη ένα fun fact. Η αμερικάνικη έκδοση του Dragon Ball GT, που αρχικά παίχτηκε στην τηλεόραση με αυτό το απίστευτο κομμάτι, ξεκινούσε από το επεισόδιο 17. Η Funimation είδε τα πρώτα 16 επεισόδια του Dragon Ball GT και δεν τράπηκε καθόλου να τα σκυπάρει, με τη δικαιολογία ότι ήθελε να περάσει κατευθείαν στη δράση. Έτσι έφτιαξε ένα special επεισόδιο, ουσιαστικά ένα μεγάλο flashback που εξηγεί τι γίνεται στα πρώτα 16 επεισόδια της σειράς, και μετά είχε το θράσος να κυκλοφορήσει αυτά τα 16 επεισόδια σε DVD και να το ονομάσει GT, τα χαμένα επεισόδια. Excuse me, why? Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω. Η ιστορία του Baby, αν και από άποψη αφήγηση ήταν ένα βήμα πίσω και από άποψη πρωτοτυπίας ήταν μια απογοήτευση, μια και η πλοκή δεν ήταν καν πρωτότυπη, δούλεψε θετικά. Μπορεί τα υψηλά νούμερα της ιστορίας να μην ανέβηκαν αρκετά, αλλά αυτό που ανέβηκε ήταν τα χαμηλά. Και το σημαντικότερο, οι fans λάτρεψαν το Super Saiyan 4. Άρα με τη νέα ακροαματικότητα και με μια ολοκαίνουργια μορφή διαθέσιμη, τι απίστευτο μπορεί να μας επιφυλάσσει το μέλλον για τον GT. Ποιοι είναι οι νέοι ορίζοντες που θα ανοίξουν? Επεισόδιο 41. Tenkaichi Budokai. Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Mr. Satan? Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Budokai. Γάμο το. Αλλά είναι γραμμένο από τον Νότσι Μαϊκάουα, το ίδιο άτομο που στην αρχή ήθελε να γυρίσει τον Dragon Ball στις ρίζες του και να δοκιμάσει νέες ιδέες. Για να δούμε τι νέο και φρέσκο έχει ετοιμάσει. Το επεισόδιο ανοίγει με τον Goku να μπαίνει στην αρένα, με μια instrumental έκδοση του Ending και με τον κόσμο που στην προηγούμενη ιστορία του είχε σώσει, τώρα να ζει το κραυγάς για αυτόν. Και ήδη το λατρεύω. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Μια αίσθηση. Τέλος πάντων, θα το βρω. Έχει ακόμη και αρκετά καλό χιούμορ στην αρχή. Με τον Goku λόγω ηλικίας να έχει κολλήσει στην παιδική διοργάνωση, αλλά και με τον Mr. Satan να αναπολύει το φίλο του τον Μπου, που στην προηγούμενη ιστορία ενώθηκε με τον Νουπ και χάθηκε. Και ασχέτως αν η πλοκή του επεισοδίου είναι απλή ή περίπλοκη, το γεγονός ότι υπάρχει συνοχή και γίνονται αναφορές σε προηγούμενα γεγονότα είναι πάρα πολύ θετικό. Αντιπαθώ σειρές που όταν ξεκινάει μια νέα ιστορία πατούν reset στα πάντα. Αλλά επίσης συμπαθώ ιδιαίτερα τον Mr. Satan. Αν και ο Ηρακλής χρησιμοποιούσε τον Μπου για να νικάει τα τουρνουά, βάζοντας τον να νικάει τους πάντες και στη συνέχεια να χάνει από αυτόν ώστε να μένει πάντα παγκόσμιος πρωταθλητής, τον θεωρούσε πάντα φίλο του. Και βλέποντας τον αναπολύ, που δημιουργεί ένα συνέστημα. Σοβαρά, εδώ το έχω. Τι συνέστημα, πώς το λες? Τέλος πάντων, ο Ηρακλής λέει στον Goku ότι λόγω ύψους πρέπει να μπει στην παιδική κατηγορία, καθαρά όμως γιατί θέλει η Πάν να μπει στην ενήλικη και να νικήσει, ώστε να τον διαδεχτεί, μιας και αυτός αποφάσισε να τα παρατήσει. Και αυτή ακούγοντάς το χωρίς δεύτερη σκέψη τα παρατάει, γιατί φοβήθηκε ότι αν τον διαδεχτεί, θα την βάλουν να φορέσει το μουστάκι του Τσάκον από τη μεγάλη απόφραξη. Σε άλλα νέα, και ο Ούμπλα λαμβάνει μέρος στο τουρνουά, κρατώντας για κάποιο λόγο ταυτότητά του μυστική. Και αφού δολοφονείς έναν άνθρωπο. Αποκαλύπτεται σε ένα κοινό που πριν μερικά χρόνια τον είχε ξαναδεί. Και ο Γκότεν από την άλλη μεριά εξακολουθεί να δίνει ραντεβού με την κοπέλα του που δεν έχουν καταλάβει τι ρόλο παίζει ακριβώς. Τον ρωτάει τι είναι το χάμπουργκερ, πώς τρώγονται. Ειλικρινά δεν κάνω πλάκα. Όταν την πρωτοείδα, νόμιζα ότι η πλοκή ήταν ότι είχε κάποιο απομεινάρι του Baby μέσα της και κάποια στιγμή θα γινόταν το plot twist και ο Baby θα επέστρεφε. Αλλά spoilers, δεν γίνεται τίποτα. Η τύπησα είναι απλά περίεργη. Και μετά από αυτή τη βαρετή παρένθεση, το καλό χιούμορ επιστρέφει με τον Trunks πίσω στην Capsule Corp να κάνει ό,τι κάνουμε όλοι σε online meetings και να έχει βάλει ραδιόφωνο να ακούει ματσάκι. Ακούγοντας όμως για την παρέτηση του Ηρακλή, πετάγεται και ξαφνιασμένος γίνονται τα ακουστικά του, μόνο και μόνο ώστε οι υπόλοιποι μέτοχοι να τον πάρουν πρέφα, αλλά πριν προλάβει να τραπεί, αυτοί να ασχολούνται με την παρέτηση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, αν και μπάρμπας, δείχνει ότι ακόμη το έχει μέσα του, μιας και βλέπει να το μασαζάρει ένα μοντέλο σε μπικίνι. Ρα το μπίχτη! Ο Γκοκού φτάνει στο τελικό, γίνεται μια χιουμοριστική σκηνή που πραγματικά δεν μου αρέσει και χάνει, ακολουθεί ένα στιγμιότυπο με όλους να τρώνε γλυφιτζούρια. Ναι, ο Ηρακλής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νουπ και σε ένα ακόμη callback στο Z, ο Ουμπ τον σαπίζει στο ξύλο. Αλλά φαίνεται ότι ο Μπου δεν έχει χαθεί ολοκληρωτικά, μιας και παγώνει τον Νουπ, επιτρέποντας τον Ηρακλή να κερδίσει, με τη δικαιολογία ότι ο κόσμος γύρω του θα λυπηθεί. Είναι ωραίο. Δηλαδή, ακόμη και το γεγονός ότι ο κόσμος χαίρεται και κάνει τον Ηρακλή να θέλει να συνεχίσει, ήταν μια αρκετά συγκινητική στιγμή. Το επεισόδιο μας κλείνει με τον Βετζέτα να προκαλεί τον Γκόκου σε μια μάχη, αλλά με την κοιλιά του Γκόκου να αρχίζει να γουργουρίζει, κάνοντας έτσι τον Βετζέτα να γελάει. Αυτό το επεισόδιο δίνει, πώς το λένε, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Νοσταλγικά callback σε παλιά γεγονότα. Ένα Budokai για να τελειώσει η ιστορία. Όλοι είναι χαρούμενοι και όλες οι πλοκές έχουν κλείσει. Περίμενε! Δεν είναι απλό επεισόδιο! Είναι επίλογος! Όλα τώρα βγάζουν νόημα!
Η ακροαματικότητα της σειράς για τα πρώτα 30 επεισόδια δεν ήταν κακή, αλλά συνεχώς έπεφτε. Ο Super Saiyan 4 φτιάχτηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με την ελπίδα να σώσει τη σειρά, και αν υποθέσουμε ότι ένα επεισόδιο από σενάριο μέχρι το τελικό animation χρειάζεται περίπου 6 ή παραπάνω μήνες για να φτιαχτεί, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό το επεισόδιο γραφόταν γύρω στην προβολή των επεισοδίων 24 και 25, με τα 5 προηγούμενα επεισόδια να χτυπούν ρεκόρ κακές ακροαματικότητας και σε αντίθεση το 41, αν και όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, να έχει την καλύτερη ακροαματικότητα από τουλάχιστον τα 5 τελευταία επεισόδια. Και η επόμενη εβδομάδα δεν έχει επεισόδιο, κυριολεκτικά γράφανε επίλογο. Πραγματικά δεν γίνεται όλα αυτά να είναι συμπτώσεις, ειδικά όταν 2 εβδομάδες μετά κυκλοφόρησε ένα special επεισόδιο. Goku Side Story. Η απόδειξη του θάρρους του είναι η τετράστερη Dragon Ball. Αυτό το special είναι σε διάρκεια όσο 2 επεισόδια κολλημένα μαζί, καλύπτοντας έτσι μία ώρα τηλεοπτικού χρόνου, και συνήθως οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφασίζουν τέτοιες προβολές καθαρά για εμπορικούς λόγους. Το ίδιο είχε γίνει και στο Dragon Ball Super, με τα επεισόδια 109 και 110, όπου στην Ιαπωνική τηλεόραση παίχτηκαν ενιαία. Και για να κάνω τη θεωρία μου περί επιλόγου να στέκει ακόμη περισσότερο, το GT Special είναι μια ιστορία χρόνια μετά το Dragon Ball GT, με την μπάνα έχει γεράσει και με πρωταγωνιστή τον εγγονό της, που αν και δηλώς. Εμφανισιακά είναι ολόιδιος ο Γκόκου. Το Special ανοίγει με μια περίληψη του τέλους της μάχης του Baby, και από ό,τι φαίνεται με την ειρήνη να επιστρέφει στον πλανήτη. Έχει γραφτεί κυριολεκτικά με το σκεπτικό ότι ο Baby ήταν ο τελικός εχθρός. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μιας και έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε και η ειρήνη βασιλεύει, με μόνο μέλος από την παλιά ομάδα να είναι η Pan, η οποία ζει με τον εγγονό της τον Γκόκου Junior. Έναν εμφανισιακά κλόνο του Γκόκου, αλλά ακολουθώντας τον κλισέ των χαρακτήρων που μεγαλώνουν σε περιόδους ειρήνης, με ούτε μία σταλιά μαχητικού πνεύματος. Είναι τόσο κακομοίρης που τον βλέπουμε μέχρι και στο σχολείο να τον κάνουν bullying. Ρε λες αυτό τον Γκόκου να παίρνει για προσχέδιο όταν φτιάχνουν το Evolution. Όταν ο Γκόκου Junior λέει την κατάσταση στην Ban, αυτή ενοχλείται που δεν έδειξε ούτε λίγο τσαγανό. Και πάνω στη σύγχυσή της καταραίει και καταντάει στο νοσοκομείο. Πριν καταρρεύσει, του εξηγεί ότι του λείπει το θάρρος. Και λόγω της εκρηκτής κατάστασης, μία νοσοκόμα τον βγάζει έξω. Που όταν ο Goku Junior τη ρωτάει αν η γιαγιά του θα πεθάνει, αυτή δεν απαντάει. Και εδώ πιθανότητα είναι και η μόνη σκηνή που μου άρεσε. Τον βλέπεις να τρέχει μέσα στη βροχή κλαίγοντας και η ιστορία γίνεται πολύ δραματική. Είναι Dragon Ball, αλλά τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Με τον μικρό Goku Junior να μην μπορεί να λύσει τα προβλήματά του απλά με δύναμη. Είναι ακριβώς αυτό που περιέγραφαν ότι θέλουν να κάνουν στην αρχή. Το Dragon Ball να επιστρέφει στις ρίζες του με έναν Goku με περιορισμούς. Ποιος έγραψε αυτό το επεισόδιο? Όλα έρχονται και ταιριάζουν. Θυμώντας τη γιαγιά του που του είχε πει για την Dragon Ball που μπορεί να εκπληρώσει κάθε ευχή, ναι, την Dragon Ball, ο Goku Junior φεύγει να τη βρει και να ευχηθεί να γίνει καλά. Στο δρόμο του στέκονται πάλι οι αλήτες, αλλά κάτι έχει αλλάξει. Τώρα πια δεν μασάει. Ο μικρός Goku Junior έχει μεγαλώσει και επιτέλους είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε εμπόδιο. Μέχρι που περπατάει κανένα χιλιόμετρο, ένα νταλικέρι τον παίρνει το stop, μετά του κλέβει το φαΐ και τον αφήνει πεινασμένο και με κατουρημένα χέρια να περπατάει στη μέση του πουθενά. Ουφ, σοβαρά, δεν μπορώ άλλο. Προτιμώ να μιλήσω για κάτι άλλο. Σαν το Super Kid. Λοιπόν, τέρμα το GT. Ξέρετε, το 1994 ο Yi Yong-un, γνωστός για τις δουλειές του ως σκηνοθέτης στο Super Kid, σεναριογράφος στο Super Kid, υπεύθυνος animation στο Super Kid και πιθανότητα και το catering του Super Kid, έφτιαξε μια ταινία με το όνομα Super Kid που διαδραματίζεται στο μακρινό 2023. Με έναν μούφα Goku με το πρωτότυπο όνομα Goku. Dari, 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 dari. Που είναι κυνηγός επικηρυγμένων. Και μιας και το GT Special είναι πάρα πολύ βαρετό από εδώ και πέρα, προτιμώ να μιλήσω για την ταινία. Και γιατί όχι, έχει και τον Αργύρη Παυρίδη στο τρέιλερ. Το τέρας με τη μορφή χταποδιού είναι ο Γκουαγκτότσι και ο άλλος είναι ο συνεργός του, ο Μπαζούκα Τζο. Έλα να με πιάσεις. Κακούργη! Δεν πρόκειται να ξεφύγετε και θα πληρώσετε για όλα σας τα εγκλήματα! Θυμήσου, να προσέχεις πάντα το χρυσό ραβδί! Καλά, οκ, σταματάω, πάω πάλι πίσω στο GT. Αλλά όλα δεν έχουν χαθεί. Ο αρχηγός των Ταΐδων αποφασίζει να τον βοηθήσει και μαζί να πάνε στο βουνό. Εκεί θα τους επιτεθούν αγριόσκυλα, η αγαπημένη μου wife στο GT και πολλά τερατάκια από τον Dragon Quest. Ο Goku Junior μένει μόνος του και ο φίλος του έχει ένα αρκετά βαρβαρό θάνατο. Έτσι σε μια απόπειρα να σώσει μια αρκούδα, παίζει ξύλο με ένα χείρο και γίνεται Super Saiyan. Τι! Και ακόμη χειρότερο, βγάζει και ένα βλούσου περσαγιά 2. Πού ήταν αυτή η αρκούδα όταν ο Σέλ κατέστρεφε τον κόσμο? Τι δωμάτια του χρόνου και προπονήσεις? Φαντός θέλει να σκοτώσει 5-6 γκρίζλι και δε στον Goku να γίνεται Ultra Instinct. Anyhow, η αρκούδα σώζεται, ο χείρος τους μαζεύει, ο Goku Junior αρχίζει να πατερημά στην μπάλα με τα 4 αστέρια και φυσικά δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς, η γιαγιά Παν πεθαίνει. Και ο μικρός Goku Junior μαθαίνει το νόημα της ζωής δεν ήταν να σώσει τη γιαγιά του, αλλά το ταξίδι για να αποκτήσει θάρρος. Χα! Πλάκα σας κάνω! Ο Θεός Καναθάς εμφανίζεται, του λέω ότι είναι...
είμαι ο πόσος χρόνος πέρασε. Μπορείς να με λες απλώς παππούσα Γκόκου. Οι Παν είναι καλά, ο Ντάις είναι καλά, ζήσαμε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και αυτό ήταν το Dragon Ball GT. Αν και οπτικά κατώτερο, το προηγούμενο επεισόδιο μου άρεσε περισσότερο σαν επίλογος της ιστορίας. Ελπίζω να χαρήκατε τη σειρά. Μας πήρε καιρό, αλλά επιτέλους φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Ναι, ο ίδιος. Τι, 64 επεισόδια. Δύο ιστορίες. Δεν ωφελεί. 11 φορές. Φαίνεται ότι το GT έχει ακόμα δρόμο. Αλλά ελάτε μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο, όπου οι εχθροί του παρελθόντος επιστρέφουν.